Ναι. Για να το νοσοκομείο. Να βάλω και ένα άλλο ζήτημα, γιατί με ένα πλέον κυνηγάμε να δούμε πού μπορεί να δημιουργηθούν. Εδώ λέτε να κρατήσουμε κάποια από αυτά που έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Λέω, ασχολείται κανένας με τα κλειστά τύπου, και τις κλειστές δομές για μετανάστες. Ναι, τι είναι ασχοληθεί εννοείται. Και θα μου πείτε τώρα εσείς, θέλετε να έρθει κλειστή δομή στην Καστοριά. Ναι. Σαφώς θέλω. Δηλαδή ήδη έχουμε τρεις ανοιχτές δομές, τέσσερις. Ναι, ισχύουν αυτές οι δομές ή τελειώσανε. Οι ανοιχτές, γιατί εσείς βλέπετε να... Όχι, υπάρχουν ακόμη δηλαδή, λέτε. Ναι. Εσείς, μισό λεπτό. Επειδή το βάζετε το θέμα, το είχατε βάλει και στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Λέτε... Εσείς δεν το βλέπετε, έχει κλείσει καμιά ανοιχτή δομή. Λέτε, αν ασχολείτε... Όχι, εγώ ρωτάω δημοσιογραφικά, εσείς έχει καμιά πληροφορία ότι έκλεισε καμιά ανοιχτή δομή. Όχι, αλλά είχαμε ακούσει ότι θα φύγουν όλοι. Και εγώ. Α, αφήστε το. Ναι. Και εγώ λέω τώρα, υπάρχει κάποια ενέργεια, κάποια ανεταξιακή πρωτοβουλία, κάποια πρωτοβουλία οποιοδήποτε έργο που να δώσει άμεσα 200-250 θέσεις και εγγυημένες τοπικές θέσεις. Μία κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών θα δώσει άμεσα 250 θέσεις. Να το ανοίξουμε λίγο το θέμα. Ένα λεπτό. Λέτε λοιπόν εσείς τώρα, ενώ μιλάμε για όλα τα άλλα, ότι πρέπει πλέον να δούμε πολύ σοβαρά, το έχετε ξαναβάλει σε μια κουβέντα που κάναμε μαζί, το θέμα ενός κλειστού κέντρου, μιας φυλακής, κύριε Μαλέα, έτσι. Δηλαδή να δημιουργηθεί εδώ. Μην μας τρομάζουν οι λέξεις. Γι' αυτό το λέω. Θα σας θυμίσω, είπατε φυλακές, θα σας θυμίσω το μεγάλο θόρυβο που γινόταν αν θα γίνει φυλακές. Το θυμάμαι. Το 96, το 96, το 97. Λέγαμε μακριά από εμάς και όπου θέλει. Εντάξει, ναι. Για δέστε, έχει επηρεάσει μόνο θετικά την οικονομία των Κρυφερών και όχι αρνητικά. Ναι. Έχει δώσει προσλήψεις στα Κρυφερά. Ένα λεπτό, γι' αυτό τώρα προσπαθώ να το κάνω κουβέντα μαζί σας. Εσείς λέτε λοιπόν ότι αφήνουμε όλα τα άλλα τα οποία μένουν σε εκκρεμότητα, στην Καστοριά κτλ. Ή χάνουμε διάφορα. Να δούμε, λέτε σοβαρά, τη δημιουργία μιας δομής κλειστής, η οποία θα δώσει προσλήψεις, δουλειές δηλαδή. 200 τουλάχιστον θέσεις εργασίας. 200 θέσεις εργασίας. Θα πει κάποιος πάνω σε αυτό. Καλά, πρόεδρε, να κοιτάξουμε μια κλειστή δομή, να μην διεκδικήσουμε όλα τα άλλα. Πρέπει να πάμε σε μια δομή. Εγώ λέω να τα διεκδικήσουμε όλα τα άλλα. Ναι. Αλλά κάτι που θα δώσει θέσεις εργασίας σε ένα μήνα. Δύο, άλλον τρόπο να βρούμε θέσεις εργασίας δεν έχουμε, κοιτάξτε, μόνο αυτό. Κοιτάξτε ένα τρόπο. Λέω μήπως λειτουργήσει αποτρεπτικά για τα θέματα τουρισμού που λέτε κτλ. Τα βάζω όλα. Καθόλου. Λέτε. Απολύτως καθόλου. Δηλαδή οι ανοιχτές δομές δεν λειτουργούν αρνητικά για τον τουρισμό. Τέσσερις έχουμε. Ναι, από ίσα, που ήδη υπάρχουν. Η κλειστή δομή θα λειτουργήσει θετικά για τον τουρισμό. Η κλειστή δομή θα είναι κλειστή, λέτε. Οι άλλες είναι ανοιχτές και ήδη αυτό ακούγεται. Ναι. Ναι. Και φανταστείτε με τρία πραγματάκια που μπορούν να γίνουν μέσα σε δύο μήνες τι τοπίο θα υπάρξει στην Καστοριά. Δέστε λειτουργία έναρξης φράγματος νεστορίου. Ναι. 300 τουλάχιστον 400 θέσεις εργασίας στον πρώτο χρόνο, 500 στον επόμενο. Ναι. Κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών, άλλες 200 τόσες θέσεις, πάμε στις 600. Έτσι. Και εξειδικευμένο πρόγραμμα για την τουριστική υποδομή και τη Γούνα στην Καστοριά. Θα μιλάμε για 1000 θέσεις μπαμ μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο στην Καστοριά. Θα αλλάξει το τοπίο στην Καστοριά. Με χίλιες προσλήψεις είναι κάτι μοναδικό, έτσι. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το. Χίλιες απολύσεις, ναι, αλλά χίλιες προσλήψεις σκεφτόμαστε. Ναι. Τότε δηλαδή αυτά, όπως ακούτε και το είπατε και εσείς, εγώ το είχα βάλει το θέμα εδώ και μήνες. Ναι. Το ξαναβάζουμε. Θα υδρώσει κανένας ταυτή. Δεν ξέρω, πολλές φορές ξέρετε είναι και θέματα επικαιρότητας, αλλά δεν είναι καλό πάντα να σέρνεσαι από μια επικαιρότητα. Πρέπει να δημιουργείς πράγματα μόνος σας. Μόνοι μας να τα δημιουργούμε ίσως. Αλλά την στιγμή αυτή, κύριε Πρόεδρε, την στιγμή αυτή. Πράγμα νεστορίου, κλειστή δομή, μιλάμε εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι, θα σας πει κάποιος, μην τα συνδέομαι, σου πει κάποιος το φράγμα νεστορίου ή κάτι άλλο, φτιάξτε το ανεξάρτητα από μια φυλακή, α πούμε, μια κλειστή δομή. Μα εγώ λέω αυτή τη στιγμή. Μπορούν. Εσείς το λέτε αυτό ότι αν φέρεις εδώ μια κλειστή δομή μπορείς να ζητήσεις πλέον από την κυβέρνηση ίσως κάτι επιπλέον γιατί έχεις την κλειστή δομή, αυτό λέτε. Βεβαίως. Ναι. Ακόμη και την κλειστή δομή μπορείς να την παζαρέψεις βάζοντας και άλλα προαπαιτούμενα. Ναι. Έτσι. Αλλά θα μου πεις τι παζαρέψαμε σε όλα τα χρόνια που θυμάμαι, εγώ δεν παζαρέψαμε τίποτα. Εσείς δεν βλέπετε ότι είναι μπελάς. Εσείς δεν βλέπετε ότι θα είναι μπελάς. Π.χ. θυμάμαι τον Κοσλιόπουλο που λέει όχι, μακριά από τον Δήμο Νεστορίου, λέει μια τέτοια δομή. Όχι, εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπω, διότι είναι μια πλήρης ελεγχόμενη δομή. Ναι. Έτσι, πιθανόν μπορείς να βάλεις και στοιχεία πολύ συγκεκριμένα ποιους θα φέρουν προς τα εδώ πάνω. Έτσι. Πολλά μπορείς να κάνεις. Και ειδικά μπορείς να τα κάνεις όταν λες
Εγώ θέλω να μου την κάνετε, ελάτε, ελάτε να συμφωνήσουμε τι θα μου φέρετε. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Και τι... μιλάμε για μέσον όρο μισθών στην κλειστή δομή περίπου στο χιλιάρι. Δηλαδή μιλάμε για 250 προσλήψεις. Ναι, με... εγώ λέω 200, διότι 240 μπορεί να είναι εξειδικευμένο προσωπικό. Εντάξει, που να μην το έχει η περιοχή μας, και θα... που το έχει. Και λέτε με 1000 ευρώ περίπου είναι ο μισθός. Ο μέσος όρος εκεί, ναι, πάει. Ο μέσος όρος, ναι. Δεν ξέρω, αλλά την στιγμή αυτή η Ελλάδα δημιουργεί τέτοιες δομές. Δηλαδή, α, είναι κάτι το οποίο, βεβαίως, αν το θέλει ένας δήμος, μια περιφέρεια, γίνεται, ας πούμε, το κάνουν, βεβαίως, τα υπουργεία. Το κάνουν, βεβαίως, λέτε. Έτσι. Ναι. Και, και όταν έρθει η ώρα να δούμε σε ποια δημοτική ενότητα θα γίνει, σε ποιο σημείο που θα γίνει. Αν θέλετε, εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και τρεις τέτοιες κλειστές δομές. Κάθε δήμος θα διεκδικήσει τη δική του. Και έχει, μπορούν να βρουν χώρους χωροταξικά τοποθετημένους μακριά από αστικούς ιστούς, ναι, κτλ. Mm-hmm. Δεν μιλάω τώρα. Εγώ μιλάω για μία. Φαντάσου να υπάρξει μια συνεργασία και να πούμε εμείς θέλουμε μία-δύο δομές. 400. Άρα εσείς είστε θετικός, λέτε, μα στο να δημιουργηθούν, ακόμα και τρεις κλειστές δομές. Φυλακές Γρεβενών. Ναι. Πέστε μου μία αρνητική επίπτωση για τα Γρεβενά που είχαν οι φυλακές. Mm-hmm. Εντάξει, αν μπούμε σε αυτό, έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές ότι έχουν γίνει προσλήψεις, υπάρχει καθημερινή τροφοδοσία στα φαγητά, στα ψωμιά κτλ. Η τοπική κοινωνία δεν φαίνεται να έχει ποτέ κάποιο πρόβλημα. Έχουμε ξαναπεί κιόλας ότι λέγαμε ότι αν δραπετεύσει κάποιος, δεν μείνει στα Γρεβενά, αλλού θα φάει. Έτσι. Που λέγανε ότι θα δραπετεύσει, δεν έχουν προκύψει ζητήματα τέτοια. Απλώς ξέρετε, κάνει εντύπωση και είναι ένα δύσκολο θέμα που ξεσηκώνει αντιδράσεις και σχόλια. Ότι έρχονται εδώ, επειδή όμως πάντοτε υπάρχουν τα σχόλια και είναι καλό να τα συζητάμε αυτά. Θέλω να πω ότι ίσως την στιγμή αυτή, εγώ δεν θα σας πω τώρα, είναι μια πρότασή σας, αν πρέπει ή δεν πρέπει. Εγώ απλώς θα πω ότι λέτε υπάρχουν άλλες τρεις ή τέσσερις ανοιχτές δομές. Και κανείς δεν καταλαβαίνει πού βρίσκονται, πώς βρίσκονται κτλ. Ούτε τον αριθμό δεν ξέρουμε. Πού βρίσκονται, τι, ναι, κάνουν, με τι ασχολούνται. Ναι, ναι. Εντάξει. Ενώ λέτε η άλλη οργανωμένη κατάσταση θα δώσει προσλήψεις, θα δώσει πολλά πράγματα που θα είναι οργανωμένη. Όταν δημιουργείται μια κλειστή πάβου, να υπάρχουν οι άλλες. Σαφώς μπορεί να ζητήσει ότι πρέπει να πάρει. Μάλιστα. Σταδιακά, λοιπόν, θα φύγουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αυτό το ζήτημα. Και σας λέω ότι η πρώτη μου άποψη για αυτές τις δομές ήταν, ναι, μακριά από την Καστοριά. Ήταν μακριά, δηλαδή, τι εννοείται. Δεν ήμουν και εγώ αρνητικός στον έρθουν εδώ. Ναι, ναι. Αλλά όταν κάθομαι και βλέπω τα θετικά και δεν ψάχνω να βρω κανένα αρνητικό και δεν το βρίσκω και ταυτόχρονα βλέπω ότι λειτουργούν ήδη στην Καστοριά. Mm-hmm. Από μία δομή που είχαμε μικρή, πήγαμε σε τρεις-τέσσερις. Μία θεωρώ αρκετά μεγάλη και τρεις άλλες τρεις πολύ μικρότερες. Ναι. Ποιο εγγυάται ότι δεν θα έρθει και τέταρτη ανοιχτή και πέμπτη ανοιχτή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα. Έτσι, καλό γιατί στο... δηλαδή δεν αντιδράει η κοινωνία που αντιδράει στην κλειστή δομή, δεν αντιδράει για τις ανοιχτές. Ναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάνω σε αυτή την πρότασή σας υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια συζήτηση που έχετε κάνει. Ενώ με κάποιον αυτοδιοικητικό ή με την περιφέρεια ενδεχομένως, ή με το επιμελητήριο, να δούμε ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν, δεν ξέρω τι διάλογος πρέπει να ανοίξει για όλο αυτό. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν βοηθάει και η κατάσταση αυτή. Επειδή υπάρχει αυτό. Να τις κάνουμε τις κουβέντες. Εγώ ανοιχτά το βάζω, ναι, να προβληματιστούν και να δουν. Αλλά πηγαίνοντας έστω και στο ξεπέρασμα της πανδημίας, εγώ το βάλω. Ναι. Και στους φορείς να τοποθετηθούν για αυτή την ιστορία. Ναι, κατάλαβα.